Έλα ρε Πιερό. Έλα, γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Χαρούμε να σε βλέπω, Ναι, 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 βέβαια. Αν μην τι άλλο, πάλι βλέποντας τα πράγματα από την κορυφή και κυρίως για το γεγονός ότι η ΑΕΚ έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Θύμισε την ΑΕΚ του Ντάμπλ πριν δύο σεζόν με πείσμα, με πάθος, με ένταση και με βοήθεια του κόσμου που ήταν χθες συγκλονιστικός και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο που η ομάδα έκανε κοιλιά και είχε πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων ο Παναθηναϊκός και προσπάθησε να απειλήσει, κυρίως με ατομικές ενέργειες του Ιωαννίδη βέβαια και όχι με κάτι πιο οργανωμένο, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Πήρε νομίζω μια δίκαιη νίκη και μια νίκη πιστική τόσο για την ίδια να τονώσει την αυτοπεποίθησή της μετά την γκέλα που έκανε με την Καλυφαία, αλλά και για να πείσει και τους υπόλοιπους ότι και φέτος θα είναι η πρωταγωνίστρια. Εντάξει, Λάκη μου, ναι. Εγώ πιστεύω ότι το πήρε στα σημεία του ντέρμπι. Δηλαδή, πού θύμισε την ΑΕΚ του Ντάμπλ? Στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Ήταν πολύ πιεστική. Οι παίχτες πήγαιναν πολύ δυνατά πάνω σε όλες τις μονομαχίες. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης. Κυρίως με κάποιες βαθιές παλιές του Γετβά είδα εγώ να προσπαθούν να βρουν ή τον Ντετέ ή τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης είχε το πλεονέκτημα εναντί του Βίντα. Τον έβαλε πολλές φορές πλάτη. Αλλά έπεφταν γρήγορα δύο και τρεις πάνω του. Οπότε. Πόσο να περάσει. Ναι. Κάτι που έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο, στο κομμάτι που ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή. Νομίζω ότι πήγαινε πάλι να ο Ιωαννίδης να κάνει ό,τι μπορούσε μόνος του, με εντυπωσιακό τρόπο βέβαια. Πραγματικά δηλαδή τρόμαζε όταν τον έβλεπες, έκανε απίστευτα πράγματα, πολύ δυνατός, πολύ ταχύς. Αλλά στην τελική προσπάθεια δεν υπήρχε κάτι. Και όταν χρειάστηκε ήταν εκεί και ο Στρακώσια. Χθες ήταν πολύ καλός, σταθερός. Η ΑΕΚ από την πλευρά της. Είχε τον Πιερό που κέρδισε όλες τις μονομαχίες. Δηλαδή, ο Ίγκαστον πέρασε εφιαλτικό βράδυ. Αναγκάστηκε κάποια στιγμή, αφού είχε πάρει κίτρινη κάρτα, νομίζω γλίτωσε και τη δεύτερη. Ο Γερμανός διαιτητής έβγαζε πιο εύκολα κάρτες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο στους παίκτες της ΑΕΚ. Τραβούσε, έκανε, έδειχνε. Ήταν φανερή η διαφορά που είχαν σε σωματική διάπλαση και φάνηκε και στον γκολ. Κυριολεκτικά τον έβαλε με στα δίχτυα μετά από πολύ ωραία σέντρα του Ρότα. Είχαμε και άλλες ανάλογες φάσεις. Η ΑΕΚ είχε υπομονή στο παιχνίδι της. Είχε πίσω ένα πολύ καλό Κάλενς που κάλυπτε, θα λέγαμε, κάποια λάθη που έκανε ο Βίντα. Ο πολύ καλός ήταν επίσης ο Πίλιος από αριστερά. Πρώτα βοήθησε σημαντικά και αυτός επιθετικά, που δεν το συνηθίζει, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Πινέδα, βέβαια, στα χαφ σε ρόλο δεκαριού, οχταριού ανάμεσα ήταν πολύ παραγωγικός. Ήταν ο γνωστός Πινέδα. Και ο Κοϊτά που μπορεί να μην φάνηκε τόσο πολύ, αλλά είναι πολύ καλός παίχτης τακτικά. Έδωσε πολλές βοήθειες και στον Πίλιο, το βοήθησε να μην κατεβαίνει και από την πλευρά του. Καλά, ο Μπάλντοκ δεν ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνος, αλλά και από εκεί που ήταν ο Πελίστρη και ο Τετέ πολλές φορές που προσπάθησε να κάνει κάποια πράγματα. Έδωσε σημαντικές βοήθειες. Ναι. Εντάξει, επειδή εδώ φίλε δεν λέω στα σημεία, εννοώ ότι okay, δεν είδαμε μία ΑΕΚ να τρίβουμε τα μάτια μας. Απλά ήταν ένας Παναθηναϊκός πάλι πολύ στατικός, προβλέψιμος. Ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που πήρε την κατοχή ή την έδωσε η ΑΕΚ τέλος πάντων, κοιτούσε και μέτρα στο γήπεδο, την γύρνε και την μπάλα γύρω-γύρω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Σε μια-δυο περιπτώσεις που έκανε ο Ανίδης την ατομική προσπάθεια, θα πρέπει να έχει εκτελέσει. Δεν εκτέλεσε. Δηλαδή αυτό. Και για τον Πιερό που. Ο Αλόνσο θέλει να παίζει ζώνη, όπως οι περισσότεροι προπονητές στην άμυνα. Ναι. Και πήρε αμπάρισα και τον Γετβάη και τον Ιγκάστον. Ναι, ο Πιερό χωρίς βοήθειες δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός βέβαια ψηλά, γιατί χαμηλά βλέπουμε ότι έχει μια δυναμία οπωσδήποτε. Αμέσως μετά το 1-0 να δεθούμε μια φάση που βρέθηκε μόνος του και αυτόματα γύρισε την μπάλα πάλι πίσω σε κάποιο συμπαίκτη του και χάθηκε μια φοβερή ευκαιρία, αν θυμάστε. Ήταν μόνος του στο ύψος της μεγάλης περιοχής και αντί να γυρίσει προς το τέρμα, γύρισε προς τα πίσω και τη μοίρασε την μπάλα. Είναι όμως παίχτης εργάτης, θα έλεγα, μέσα στο γήπεδο. Βοηθάει πάρα πολύ. Και η ΑΕΚ, ναι, μπορεί να μην ήταν εντυπωσιακή, αλλά ήταν πολύ ουσιαστική και αποφασισμένη. Γι' αυτό λέω, ήταν σημαντική αυτή η εμφάνιση για την ΑΕΚ χθες, γιατί είχαμε καιρό να τη δούμε έτσι. Έχει χάσει την Ευρώπη φέτος. Δεν φάνηκε δηλαδή στο ανάλογο ραντεβού να είναι τόσο αποφασιστική και τόσο αποτελεσματική. Σήμερα, φέτος, χθες, συγγνώμη, ήταν το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν και φάνηκε να τα καταφέρνει και να πείθει ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Μην ξεχνάμε ότι έλειπε ο Λιβάη Γκαρσία. Να μην πούμε για τους υπόλοιπους, Κατσίνοβιτς, Μουκουντίο, του Μπάτζιο και ο Μαρσιάλ που δεν είναι ακόμα διαθέσιμος. Φανταστείτε να έπαιζε ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Ιωαννίδη, ας το πούμε έτσι. Θα ήταν τελείως άλλη ομάδα. Τώρα κατάφερε όμως και κάλυψε το κενό χωρίς να φανεί και δείχνει ότι λειτουργεί σαν σύνολο αυτό που θέλει δηλαδή ο Ματίας Αλμέιδα. Κοίταξε, σίγουρα όπως παίζει ειδικά ο Παναθηναϊκός φέτος, το 70% του Παναθηναϊκού είναι ο Ιωαννίδης.
Δεν συμφωνώ ότι έλειψε ο Λιβάη, γιατί το ντέρμπι ουσιαστικά το έκρινε ο Πιερό. Γιατί αν έπαιζε ο Λιβάη, το πρώτο ήταν να μην έπαιζε ο Πιερό. Αμφιβάλλω να του δούμε ναι, ποτέ θα μαζί. Αλλιώς, ναι, ναι, θα έπαιζε αλλιώς. Και βέβαια. Το είπε και ο Αλμέιδα, το ότι με την άφηξη του Πιερό προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε και λίγο το παιχνίδι πάνω του. Που τι είναι αυτό, είναι οι σέντρες του Ρότα και του Πίλιου και τα γεμίσματα. Γιατί τις κάνει γκολ με το κεφάλι όλες τις ευκαιρίες ο Πιερό, έτσι. Οπότε έτσι. Δεν νομίζω ότι συμπάρουσα φάση του Λίπιου Λιβάη. Ναι, θέλω αυτό. Να πω όμως ότι ήταν ένας παίχτης πολύ σημαντικός, ίσως ο πιο σημαντικός τα τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ που έλειψε. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά βρήκε τον τρόπο η ΑΕΚ να καλύψει το κενό του. Ναι, ήρθε σε πολύ καλό momentum και, και για τον Αλμέιδα ο Πιερό. Έτσι. Τον έβαλε και για τον Αλμέιδα, από δύσκολη. Άλλοι πήγαν τα φράγκα. Γιατί ήρθε και έτοιμος. Ναι, και εγώ θα επιμείνω ότι και ο Πιερό αλλά και ο Κοϊτά. Ίσως αποδειχθούν οι πιο χρήσιμες μεταγραφές της ΑΕΚ. Αυτό φαίνεται. Λακή, η μεγαλύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ είναι ο Πιερό. Μετά είναι ο Κοϊτά και μετά είναι ο Λιπολίπη. Γιατί ο Πιερό ήρθε και έτοιμος. Τον είδαμε, μπήκε και έπαιξε. Και έκανε και γκολ αμέσως. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Και ευχαριστήθηκε και ο κόσμος που, όσο να είναι, ξέρετε ότι γκρίνιαζε τα τελευταία παιχνίδια με το χ της Καλυθέας κτλ. Εγώ πάντως εξακολουθώ να έχω το ερώτημα. Ναι. Το ερώτημα, πώς με αυτό τον Πιερό που είναι τέρας, πραγματικό, πώς θα δέσει με τον Λιβάη Γκαρσία, είναι ένα τρομερά ενδιαφέρον project αυτό. Να παίξουν μαζί. Εγώ... Δεν νομίζω. Και τι θα γίνει, θα έχεις τον Λιβάη στον πάγκο. Ή ο ένας ή ο άλλος. Περίμενε ναι. Ρε φίλε, περίμενε. Κοίταξε, καταρχήν είναι και ο Μαρσιάλ, βάζουμε πολλά τώρα υποθετικά. Τον Μαρσιάλ. Άσε το Μαρσιάλ. Ο Μαρσιάλ θα είναι έτοιμο σε 2 μήνες. Άσε το, μην τρέλαινεσαι. Όχι, εγώ νομίζω μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμο. Μπορεί καλά, και να γίνει τον ΠΑΟΚ να είναι αποστολή. Και τι, είναι δηλαδή, ωραία, δηλαδή, συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτά είναι προβλήματα σε εισαγωγικά του Αλμέιδα. Ναι, δικά μου. Ναι, σωστά. Σωστά. Εγώ απλά το σχολιάζω. Το λέω περιμένω. Δηλαδή, με Μαρσιάλ, με Πιερό και Λιβάη Γκαρσία, αν αυτό εδώ ο άνθρωπο συνεχίσει να βάζει γκολ, τι θα κάνει, θα το έχει στον ΠΑΟΚ. Όχι. Σωστό. Να σου πω κι εγώ κάτι διαφορετικό. Που είναι ωραίο. Είναι ωραίο πονοκέφαλο, δεν είναι κακό. Είναι ωραίο πονοκέφαλο, αλλά θα το δούμε. Είναι υποθετικό σενάριο. Να σε εντριγκάρω και λίγο. Επειδή χθες δεν έγινε κάποια φάση, νομίζω, στο ντέρμπι για να βγει κάποιο τρίτο να σχολιάσει. Να σχολιάσουμε εμείς το πέναλτι που δόθηκε στον Ολυμπιακό, έτσι, στην έξοδο του Χοντεσιώτη. Τι θα γινόταν άμα βλέπαμε κάτι αντίστοιχο από τον Στρακώσια, ξέρω εγώ. Και δεν τι ήταν, σημασία, αυτό ήταν πέναλτι δηλαδή. Για μένα δεν ήταν πέναλτι. Όχι, είναι μια έξοδο που κάνουν όλοι οι τερματοφύλακε. Είναι για σένα, δεν είναι πέναλτι. Να σου θυμίσω ότι σε έναν αγώνα Μαρσέη Ολυμπιακού δόθηκε τέτοιο πέναλτι πριν τη Μαρσέη. Εντάξει, εσύ έχεις αφισβητήσει το Λανουά. Τι? Και μου λες, εσύ έχεις αφισβητήσει και το Λανουά. Και στην αμέσως... Καλά, κοίταξε να δεις. Δεν μου φάνηκε πέναλτι. Επειδή θες να με βάλεις σε διαδικασία, θα σου πω ότι έχετε μπερδέψει το χάτμπολ με το ποδόσφαιρο που λέτε ότι είναι πέναλτι. Αυτό το πέναλτι, και ξέρεις τώρα, και μην το λες αυτό. Γιατί. Είναι φάσεις που έχουμε δει πολλές φορές, Ρενικό. Είναι λάθος. Βγαίνει ο τερματοφύλακας ψηλά, γυρίζει την πλάτη γιατί φοβάται ο επιθετικός που πέσει πάνω του. Ναι, ακούμπησε την μπάλα. Υπάρχει. Την ακούμπησε. Επιθετικό φάουλ το δίνει. Τι είναι επιθετικό φάουλ. Επιθετικό εγώ λέω ότι πρέπει να τον αποβάλει το πέλτε. Εντάξει. Εγώ λέω ότι πρέπει να τον αποβάλει το πέλτε. Άστο. Εντάξει. Τέλος πάντων. Μην μου λες να έχετε κάνει τα χεράκια εδώ και τα ποδαράκια. Και οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν γίνει. Ο Πιερό δεν έπρεπε να παίζει, έπρεπε να πάρει κόκκινη με τον Βόλο. Και τώρα μου λέτε εδώ πέρα τώρα ιστορίες. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Ελληνορωμαϊκή πάλι. Και να σου πω και κάτι. Α, και επειδή μου δίνεις. Γιάννα, ένα popcorn και μια κοκακόλα. Και επειδή μου δίνεις και πάτημα, καλά που μου το είπες, αλλά μου δίνεις πάτημα, θέλω να ρωτήσω το διαιτητή του αγώνα χθες, τον Παπαπέτρου, του Ολυμπιακός Ατρόμητος. Για πες μου, έχει πάει, του έχει ρίξει κλωτσιά από πίσω ο Μπρόνσον, του δίνει κόκκινη, σαν τον Τζαλτ Μπρόνσον πήγε, του δίνει την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής και του λέει ο Φωτιάς από μέσα, έλα να το δεις, γιατί η φάση είναι για κόκκινη. Και τι κάνει ο τύπος, το βλέπει και λέει, όχι δεν είναι τίποτα, συνεχίζουμε. Κανονικά ο παίκτης του Ατρομήτου χθες έπρεπε να αποβληθεί, επειδή μου δίνει το πάτημα, γι' αυτό το λέω. Ναι. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Και τραυμάτισε και τον Γουλιαν.
Δεν το είδα. Όποιος είναι αμφίβολος για τον αγώνα με την Πράγκα. Εγώ θα επανέλθω στη Φιλαδέλφεια σε μια φάση στην αρχή που έλεγα ότι ο Στέγκεμαν έβγαζε εύκολα τις κάρτες στους παίχτες ΣΑΕΚ. Έκανε ένα μαρκάρισμα γύρω σε 20 λεπτό, αν θυμάμαι καλά, ο Κοϊτάς στο ύψος της έντρας που βρήκε μπάλακ. Φάνηκε ξεκάθαρα και με το replay και του δεν ήταν ούτε καν φάουλ και πήρε και κίτρινη. Λέω, αν είναι να σταθούμε σε αυτά, χάνεται η ουσία. Εντάξει, εκείνη την ώρα το είδε προφανώς πάνω στην κίνηση, επειδή έπεσε με δύναμη, ας πούμε, στον αντίπαλό του, ότι ήταν φάουλ. Δεν υπήρχε ούτε και νομίζω επηρέασε κάτι άλλο παραπάνω. Τι πανό ανέβηκε? Το πανό ήταν ένα ευρυστικού περιεχομένου προς τη θύρα 13 του Παναθηναϊκού και προς την αστυνομία. Πριν ναι. την έναρξη του αγώνα, ζητήθηκε να κατέβει. Κατέβηκε μετά τα πρώτα λεπτά. Δηλαδή, στην αρχή είχαν πει ότι δεν θα ξεκινήσει το παιχνίδι αν δεν κατέβει. Τελικά ξεκίνησε και κατέβηκε λίγη ώρα αργότερα. Ένα σεξιστικού περιεχομένου. Ναι, εντάξει, είχε χαρακτηρισμού τώρα. Εντάξει, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πέμπτη δεν έχει αγώνα, ε. Εντάξει, οκ. Okay. Καλά, περάστε.